Κύριε Πάγκαλε, πρόσφατα είχαμε τις εκλογές στο Σύλλογο των Συνταξιούχων του ΙΚΑ του Νομού Λαστείου. Αλήθεια, τα αποτελέσματα του ΔΣ είναι γνωστά? Βεβαίως. Πρέπει να πω ότι είχαμε νέους ψηφοφόρους και μην κρατήσει κανείς το νούμερο, γιατί ψηφίσανε παραπάνω 39 συνταξιούχοι. Είναι πολύ περισσότεροι, διότι είχαμε αρκετούς θάνατους που αυτοί είχαν ψηφίσει προηγούμενες. Άρα ο αριθμός των νέων ψηφοφόρων είναι πολύ μεγαλύτερος. Είχαμε καταφέρει, Θάνο, σου είχα ξαναπεί ότι καταφέραμε να γίνει σωματείο νομού Λαστείου και να καταργήσουμε τα δύο σωματεία που υπήρχαν, Αγίου Νικολάου και Ιερά Πέτρα. Η Σιτία δεν συμμετείχε πιο μπροστά, αλλά στις προηγούμενες εκλογές πήρε μέρος πρώτη φορά, είχαν ψηφίσει 19 άτομα, τώρα ψηφίσανε 33 άτομα. Ο επόμενος στόχος για τις επόμενες εκλογές μπαίνει το οροπέδιο. Γιατί και τότε θα έχουμε τρεις αντιπροέδρους, να είναι του οροπεδίου, ο Άγιο Νικόλαος και η Σιτία. Τώρα έχουμε δύο, του Αγίου Νικολάου και τη Σιτία. Κακό για μένα, το είχαμε αμελήσει λίγο το οροπεδίο, αλλά τώρα είναι πρώτος στόχος, είναι σε πρώτη φάση να πάμε στο οροπέδιο και να βρούμε ανθρώπους και να ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα. Πήγανε πολύ καλά οι εκλογές, θα έλεγα. Θεωρώ ότι μπήκαν και δύο νέοι άνθρωποι μέσα στο Συμβούλιο και αυτός είναι ένας από τη Σιτία. Και εδώ έφυγε ο Πιθαρούλης, πήγε στην Εξελεκτική Επιτροπή που βγήκε εκεί και εγώ έχουμε κάνει μια μικρή ανανέωση. Στόχος είναι να γίνει περισσότερη και μεγαλύτερη ανανέωση στις επόμενες εκλογές και γι' αυτό λέω το οροπέδιο, αγαπητέ μου Θάνο, να είναι αυγάνει η Ιερά Πέτρα δύο συμβούλους, η Σιτία δύο, ο Άγιος δύο και ένα το οροπέδιο. Ούτως ώστε να εκπροσωπείται όλος ο νομός στην πραγματικότητα. Και να βλέπουμε και τα προβλήματα αυτού, γιατί όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο τα προβλήματα των συνταξιούχων, δεν είναι οικονομικό, αλλά είναι τα. Θα δούμε τώρα, παράδειγμα, το κέντρο υγείας στο οροπέδιο. Λειτουργεί, εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα βλέπουμε. Σε μια περιοχή που είναι το οροπέδιο, που ο μέσο όρο ηλικία είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ιδιαίτερα χρήσιμη παρουσία. Βεβαίως. Σε μια και στο σωματείο. Είναι μέσα και του ΟΓΑ, γιατί δεν υπάρχει άλλο σωματείο εδώ. Εγώ ελπίζω, αν όχι στις επόμενες εκλογές, στις μεθεπόμενες τουλάχιστον, πιθανό να έχουν συγχωνευτεί όλα τα σωματεία των συνταξιούχων. Το ΔΣ που βγήκε είναι πρόεδρος είμαι εγώ και πρώτος βέβαια και σε ψήφους. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Γιάννης Μαρδάκης, ο οποίος ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο, βοηθάει πάρα πολύ, ξέρω εγώ. Αντιπρόεδροι είναι ο Γιώργος Ομτζής εδώ και ο Κώστας Βαχόπουλος στη Σιτία. Η ταμεία είναι η Πατρακουλάκη από την Ιερά Πέτρα και αναπληρωτής γραμματέας είναι η Χαλκίτη η Μαλαματένια. Και είναι και ο Βαβακόπουλος που είναι στη Σιτία ο 7ος σύμβουλος. Αναπληρωματική είναι ο Γιώργος Ράδοβης και ο Γιάννης Κοκκίνης από την Κυρτσά. Προσπαθήσαμε λοιπόν να έχουν να εκπροσωπούνται ακόμα και τα χωριά ακόμα, αλλά βέβαια εντάξει υπάρχουν δυσκολίες, πιστεύω ότι θα τις ξεπεράσουμε. Νομίζω ότι σου έχω ξαναπεί ότι 13, 14, 15 ή 14, 15, 16 αν θυμάμαι καλά είναι το συνέδριο της Ομοσπονδίας, θα ανέβουμε στην Αθήνα, εκπροσωπούμαστε με τρεις αντιπροσώπους, εγώ, ο Μαρδάκης και ο Κώστας Ζαχόπουλος. Επίσης κατά τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί, μάλλον συζητιέται, αυτό θα κλείσει το συνέδριο, μια πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα. Έχουμε μια σκέψη, όπως το έχουμε ξανακάνει για παλαιότερα, μήπως να μην ανέβουν οι κριτικοί στην Αθήνα και να γίνει μια παγκρίτια την ίδια μέρα που θα γίνει και το πανελλαδικό συλλαγητήριο. Αυτό θα το δούμε στο συνέδριο. Μετά το συνέδριο θα σου πω πολλά περισσότερα πράγματα. Τώρα η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Πάγκαλε, είναι τριετία ή διετία? Τριετία. Τριετία ακολουθεί, είναι αυτή και της Ομοσπονδίας. Και της Ομοσπονδίας.